Βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΛΦΑ Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα. Η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, υποψήφια βουλευτής, ξαναλέμε, με τη Νέα Δημοκρατία στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Καλημέρα. Και επισήμως, κύριε Γιαννάκου. Και ο κύριος Μαλέλης, υποψήφιος με το κίνημα Αλλαγής στη Β' Πειραιά. Γεια σας, κύριε Μαλέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι διπλή χαρά μας, θα πω εγώ, για πολλούς λόγους, αλλά θα πω έναν που θεωρώ εγώ πιο σημαντικό, να έχουμε την. Δύο σήμερα εδώ από τους καλύτερους υπουργούς παιδείας που έχουν περάσει. Και την κυρία Γιαννάκου και τον κύριο Φίλη. Και το λέμε αυτό, νομίζω, είναι κατά γενική ομολογία. Δεν το λέω να σχολακέψω. Ο Νίκος είναι φίλος μου πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Μεγάλη εκτίμηση έχουμε στην κυρία Γιαννάκου για πολλούς λόγους ακόμα. Ο Σταμάτης είναι διευθυντής μας. Επίσης, εδώ επομένως εκεί δεν μιλάμε καθόλου. Είναι στην καρδιά μας έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φίλη, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η ανατροπή έχει ήδη ξεκινήσει. Την ίδια ώρα παραχώρησε μια συνέντευξη στον συνάδελφό μας, τον Αντώνη Ρόιτερ, από το Μέγαρο Μαξίμου, που φάνηκε σαν να ήταν μια έτσι, συνέντευξη αποχωρισμού. Αποχαιρετιστήρια. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Κοιτάξτε, η μάχη είναι των εκλογών μέχρι την τελευταία στιγμή. Και είναι λογικό όταν δίνει μια μάχη να έχει στόχο να κερδίσει. Έχουμε φαινόμενα που τα βλέπουμε καθημερινά ενίσχυση τη επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πόσο, δεν ξέρω, ούτε θέλω να κάνω τώρα γκάλωπ. Ανατρέπεται το σκηνικό, κατά τη γνώμη σας. Δεν είναι αδύνατο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Να δηλαδή, ο στόχος ο βασικός του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από την ανατροπή, ποιος είναι αυτή τη στιγμή. Ανατροπή, νομίζω. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα. Κάτω από αυτό, τι έχετε βάλει. Ο βασικός στόχος που έχουμε είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο να επιβεβαιώσει μια πορεία εξόδου από την κρίση. Μια πορεία εξόδου από τα μνημόνια τι που ήδη έχουμε αυτό, βγει. Δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί μια προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει να κάνει με μια ανάπτυξη, με κοινωνική δικαιοσύνη, με θέσεις εργασίας αξιοπρεπής, με προστασία του περιβάλλοντος και με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν πρέπει να πάμε πίσω. Δεν πρέπει να πισωγυρίσουμε σε φαινόμενα κοινωνικής ή και δημοσιονομικής καταστροφής. Ως χώρα δεν τελειώσαμε με τα μνημόνια. Τελειώσαμε σε μεγάλο βαθμό, παραμένουν όμως, όπως ξέρετε, παραμένει ένα πλαίσιο στο οποίο είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε. Πιεστικό, επιτήρηση είμαστε. Βεβαίως. Συνεπώς... Επειδή σας ακούω να λέτε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως κίντερ έκπληξη ενδεχομένως και ένα νέο μνημόνιο την επόμενη μέρα. Ναι, διότι η πρόταση που έγινε από τον συνάδελφό σας εδώ, κ. Παδημητρίου, και που δεν ήταν προσωπική του πρόταση, ως λαγός λειτουργήσε ο κ. Παδημητρίου. Πώς το λες αυτό, το λέω διότι συνδυάζεται με το. Εγώ είδα ότι αδειάστηκε από όλους. Συνδυάζεται με όσα είπε ο κ. Τουρνάρας. Αυτό που είπε ο κ. Τουρνάρας δεν είναι της κυβερνήσεως. Εντάξει, είναι ένα σύστημα. Είναι ένα σύστημα για να ξέρουμε τι λέμε. Η πρόταση λοιπόν αυτή, να βάλουμε χέρι στα 37 δισεκατομμύρια του κρατικού είναι ταμείου, σχέδιο, λέτε. Είναι μια πρόταση η οποία μας πηγαίνει πολύ πίσω, φέρνει στην Ελλάδα το Δέλτα Νιτάφ ξανά. Διότι τα 37 δισεκατομμύρια που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία μαζεύτηκαν με τον κόπο, από τους κόπους του ελληνικού λαού, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαθλίωση κόπους, είναι... μας έχετε ρημάξει. Ναι, εντάξει. Μην μιλάτε στο πρώτο πληθυντικό. Ότι σας έχουμε ρημάξει. Δεν τι μας έχετε κάνει. Ξέρετε τι φορές πληρώνουμε. Λοιπόν, ωραία. Έχετε υπόψη σας. Θα υπάρχει μορφολογική δικαιοσύνη για εσάς, κύριε οικονόμου. Έλεγα λοιπόν τα 37 δισεκατομμύρια. Είχαμε 400 εκατομμύρια όταν ήρθαμε. Άδεια ταμεία ήταν. Mm-hmm. Και παραδίδουμε 37 δισεκατομμύρια. Που είναι, επαναλαμβάνω, πώς του ελληνικού. Έχει βγει η οικονομία στο ξέφρασμα. Άδεια ταμεία. 420 εκατομμύρια στα ταμεία. 1,5 μήνα δεν μπορούσαμε να πληρώνουμε, δεν πληρώναμε μισθούς και συντάξεις. Mm-hmm. Και τώρα δίνουμε 37 δισεκατομμύρια. Γεμάτα ταμεία. Μάλιστα. Γιατί είναι γεμάτα? Για να είναι ισχυρή η οικονομία απέναντι στους δανειστές, απέναντι στους πιστωτές. Μάλιστα. Πάμε να απαντήσει η κυρία Γιαννάκου. Εκτός από το πρόγραμμα που έχω εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και κρυφά σημεία που θα μας αποκαλύψει την επόμενη μέρα? Όχι, βέβαια. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τα 37 δισεκατομμύρια. Καταρχήν, δεν έχουν πληρωθεί τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Αυξήθηκαν αντιθέτως. Αντιθέτως, αυξήθηκαν. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουν αυξηθεί. Το δεύτερο είναι. Βεβαίως. Πώς όχι. Βγήκαν τα στοιχεία προχθές. Βεβαίως. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτά τα 37 δις γιατί είναι. Υποτίθεται ότι δεν ελπίζουμε σε περισσότερη ανάπτυξη, δεν θα πιάσουμε το στόχο του 3,5% και επομένως θα έχουμε ένα πάγκο για να πληρώνουμε τους δανειστές μόνο για αυτή τη δουλειά είναι. Είναι σαν να ομολογεί η κυβέρνηση ότι δεν είναι πρόκειτο, εάν παρέμενε στην εξουσία, να πιάσει τους αναπτυξιακούς στόχους. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα προληπτικής γραμμής στήριξης κλπ. Καταρχήν, εμείς δεχόμαστε ως Νέα Δημοκρατία την ελευθερία της έκφρασης των απόψεων. Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην το καταλαβαίνει. Γι' αυτό που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, λέτε. Βεβαίως.
Από εκεί και πέρα η ηγεσία το διέψευσε η ίδια. Και ο ίδιος έκανε και σχετική διάψευση. Προφανώς δεν υπάρχει σχεδιασμός. Με τα μνημόνια τελειώσαμε λοιπόν, λέτε κυρία Γιαννάκου. Ακούστε, τελειώσαμε σε πρώτη φάση, διότι εδώ έχουν γίνει συμφωνίες μέχρι το 60, 99 χρόνια βγαίνουν η περιουσία του δημοσίου. Είπε ο πρόεδρός σας για 4% ανάπτυξη, και, διότι αν δεν πιάσει αυτό το νούμερο δεν μπορούν να τηρηθούν και οι δεσμεύσεις. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Και εκεί είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη, ώστε να μπορέσει μέσω του, όχι μόνο της φορολογικής πολιτικής και της κατανάλωσης, το ΦΠΑ κτλ., να συγκεντρώσει τα χρήματα για να είναι συνεπής προς τους δανειστές. Θα είστε εδώ στη συνεργασία με τους δανειστές ή μπορεί να κάνετε κάτι παραπάνω? Πώς το βλέπετε αυτό? Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρά το γεγονός ότι όταν εκλήθη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό ήταν στην ουσία ένα χτύπημα και προς τη διοίκηση Μπαρόζο. Mm. Θεωρήθηκε ότι η διοίκηση Μπαρόζο δεν παρακολούθησε όπως έπρεπε τα κράτη-μέλη κλπ. Ξεχνούσαν όμως ότι ο Μπαρόζο βρέθηκε ξαφνικά από 15 κράτη-μέλη σε 28 κράτη-μέλη, το οποίο είχε σοβαρές δυσκολίες. Τώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει το ίδιο μάθημα σε όποια χώρα και αν πάει. Εγώ που ξέρω καλά τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και ταξίδεψα πάνω από 30 φορές και είχα ειδικό ντοσχέρο σε ευρωβουλευτής για την παρακολούθηση, είχε την ίδια πολιτική και για εκεί. Σε όλους. Μάλιστα. Εδώ, σε μια φάση αρκετά μακρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα τον βοηθήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι ζητάει συγκεκριμένες πολιτικές περικοπής των δανείων κλπ. Κάτι όμως που δεν ξέρω αν το πίστευε και σε ποιο βαθμό εσείς το πίστευε. Εσείς νομοσχέδια για φορελαφρύνσεις κλπ. Θα πρέπει να τα παίρνετε από έγκριση από τους θεσμούς? Γιατί ακούω τώρα και μια ρητορική που μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πούνε ναι γιατί θα τα πηγαίνουμε καλά. Και αν δεν πούνε ναι και πούνε όχι? Ακούστε, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι για ορισμένα πράγματα, δηλαδή τη μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά, όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη. Θα είναι υπεύθυνη στο πέρας της διαδικασίας να πληρώσει τα χρέη της. Διότι, ακούστε κάτι, από αρχαιωτά των χρόνων τα χρέη πληρώνονται. Σας θυμίζω τα χρέη του Πελοποννησιακού Πολέμου, τους Αθηναίους που εξεστράτευσαν στη Δήλο για να αρπάξουν το ταμείο, και τον Ναύαρχο των Αθηναίων, ο οποίος είπε δικαιοσύνη υπάρχει μόνο μεταξύ ίσων όταν διαμαρτυρήθηκαν. Mm. Βάλτε μία ανωτελεία, κυρία Γιαννάκου, για να πάμε και στον κύριο Μαλέλη. Πριν μας απαντήσετε, θέλω να δείτε κάτι. Την αναφορά που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας προς τους πολίτες, λέγοντας πως αν πάτε την Κυριακή μεθαύριο, δηλαδή να ψηφίσετε κοινάλ, είναι σαν να στηρίζετε τη δεξιά. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ σήμερα και στους ψηφοφόρους του σημερινού ΠΑΣΟΚ, όλων αυτών που πιστεύουν ακόμα στις ιδέες του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι στη σημερινή ηγεσία του Κινάλ, στους ανθρώπους μιας μεγαλύτερης από τη δική μου γενιά, της γενιάς των μεγάλων αγώνων, τη γενιά του 114, τη γενιά που έζησε την αποστασία, τη γενιά του Πολυτεχνείου αργότερα και τη γενιά της αλλαγής της δεκαετίας του 80. Να απευθυνθώ στον κόσμο αυτό που ό,τι και να του λέει η σημερινή ηγεσία του Κινάλ, πραγματικά αυτό το σύνθημα το πιστεύει, πραγματικά δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, και θέλω να τους ρωτήσω ειλικρινά, αλήθεια, τι σχέση μπορείτε να έχετε εσείς με το σημερινό Κινάλ? Η πρόεδρός του δήλωσε ότι θα συνεργαστεί και πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρόεδρός του δήλωσε ότι θα δώσει ψήφο ανοχής στον κύριο Μητσοτάκη. Εάν λοιπόν όλοι εσείς ψηφίσετε σήμερα το Κινάλ, δίνετε εντολή διακυβέρνησης στη δεξιά και μάλιστα σε μια δεξιά ακραία και ακραία νεοφιλελεύθερη. Όποιος λέτε, ψηφίσει Μαλέλη, Κινάλ είναι σαν να στηρίζει δηλαδή, νομίζω Μητσοτάκη. Ότι επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύω, ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας χάνει, έρχεται μια πολύ μεγάλη ήττα μεθαύριο την Κυριακή και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αμυνθεί. Εγώ θα του έλεγα όμως ένα πράγμα. Ας αφήσει ήσυχη τη Δημοκρατική Παράταξη.
Αρκετά έπαιξε μαζί της. Γιατί φτάνει και η ώρα της τιμωρίας. Και ο κύριος Τσίπρας θα τιμωρηθεί. Δεν έχει καμιά σχέση με τη Δημοκρατική Παράταξη. Καμιά σχέση με τις παραδόσεις της. Καμία απολύτως. Οι 8 στους 10 δικούς σας εκεί έχουν πάει. Εκεί έχει φτιαχτεί ο μεγάλος πόλος. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακά τα ψέματα. Εντάξει, νομίζω ότι ιστορικά το έχουμε εξηγήσει και πολλές φορές και εδώ. Πώς από το μνημόνιο, πώς η απελπισία, πώς το εμπόριο ελπίδας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τράβηξε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς βεβαίως πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ και στις ιδέες του που είναι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είδαμε στη διαδικασία πώς τους πρόδωσε, πώς πούλησε τις ελπίδες, πώς φτωχοποίησε τον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση με αριστερά και σοσιαλιστική παράταξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω ότι εκεί. Δηλαδή μια παράταξη που απλώς μοίρασε επιδόματα, αλλά μοίρασε πολύ περισσότερη φτώχεια, μοίρασε ψέμα, κακοποίησε τους θεσμούς. Αλλά πάει να πιάσει δηλαδή ένα 30% σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Η οροφή του εκεί θα είναι. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσει 25, 26, 30. Όσο βλέπω τις δημοσκοπήσεις, μελετώ και εγώ όσο εσείς. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έκανε μεγάλο κακό. Αυτό δεν σας συμπιέζει, σας ιστορικά, κύριε Μαλέλη, δεν σας δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, μας συμπιέζει και έχω πει πολλές φορές και σε εσάς εδώ ότι έχουμε μια μεγάλη μάχη με το ΣΥΡΙΖΑ και ανοιχτούς λογαριασμούς. Εγώ πιστεύω ότι εμείς είμαστε η Δημοκρατική Παράταξη. Μπορεί και ιστορικά να το δείτε, έχουμε πάει από το 5 στο 55. Πάντοτε, από τον προηγούμενο αλλά αιώνα. Αυτό που σας λέει τώρα όμως δεν έχει και άδικο, άσχετα αν το είπε λίγο άκομψα. Σου λέει, εσείς έχετε βάλει πλάτη τώρα στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει πλάτη πουθενά. Αυτά είναι δικά του εφιολογήματα του κυρίου και φλιναφήματα του κυρίου Μα Τσίπρα. Μα είπε η κυρία Γεννηματά, δεν είπε για ψήφο ανοχής, δεν είπε γιατί θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Αυτό ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, άρα λοιπόν δέχεται ότι θα βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, άρα εμείς θα στηρίξουμε το πρώτο κόμμα που θα είναι τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα δώσουμε ψήφο ανοχής. Δηλαδή, αυτό λέει έτσι. Είναι, ρεαλιστικά και μια, αυτό είναι και μια ομολογία ήττας. Εγώ λοιπόν θέλω να πω εδώ ότι ο κύριος Τσίπρας φέρνει τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας φέρνει και κάνει μπλε όλο το χάρτη, ο κύριος Τσίπρας με τα λάθη του και να κοιτάξει ο κύριος Τσίπρας τι είναι στα ψηφοδέλτια του. Μην μας κουνάει εμάς το δάχτυλο για Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, δεν έχει τα τρένα σκουίκ και είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δείτε πόσοι δεξιοί είναι και οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη. Μήπως πρέπει και εσείς να κάνετε όμως, κύριε Μαλέλη, την αυτοκριτική σας. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή στο 27, 28, 30, θα δούμε τέλος πάντων τα τσιμπίλια. Το κίνημα αλλαγής μεταβίας είναι στο 7% αυτή τη στιγμή. Άρα, ποιος δεν κάνει. Η Δημοκρατική Παράταξη, κυρία Σασοπούλου, έρχεται πολύ μακριά και πάει μακριά. Είναι η πιο υπεύθυνη παράταξη. Σήκωσε τις πλάτες της στην Ελλάδα. Έβαλε τον πατριωτικό της χαρακτήρα πάνω απ' όλα. Και θυμόμαστε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν την ξεχάσουμε. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση. Δεν χαρίζουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Τσίπρα. Δεν έχει συχνά καμία σχέση. Τι να κάνουμε περίπτωση τώρα. Περίπτωση να συγκυβερνήσετε. Ξαφνικά ο άνθρωπος και η ομάδα του προσπαθούσαν να στείλουν στα δικαστήρια, στο ειδικό δικαστήριο, που στείλανε μάλλον στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα. Τώρα επικαλούνται τον Ανδρέα. Ξεχνάνε τι λέγανε. Περίπτωση να συγκυβερνήσετε υπάρχει, κύριε Μαλέλη, με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να πάει στα βράχια, κύριε Οικονόμου, και νομίζω πιο σαφής δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τοποθέτηση. Εμείς δεν θα αφήσουμε τη χώρα να πάει στα βράχια. Έχουμε συγκεκριμένα σημεία τον εκλογικό νόμο, έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, έχουμε τις διαπραγματεύσεις, θα μας αφήνει ένα 3,5. Το θέμα της ανομίας και του ασύλου εκεί θα είστε όλα, κοντά. Όλα, θα, νομίζω, εκεί κάνετε κάποιες εκεί έχουμε, εμείς στηρίζουμε ένα συγκεκριμένο νόμο, τον νόμο ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω, ναι, εντάξει, ναι, το νόμο ΠΑΣΟΚ, Διαμαντοπούλου, όπως θέλετε πείτε, ναι, το οποίο εμείς έχουμε στηρίξει πολλές φορές. Υπάρχουν λοιπόν σημεία που θα μπορούσαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα διέξοδα, αλλά μόνο σε αυτά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι συνεργαζόμαστε με τη δεξιά. Αυτή συνεργάζομαι με τη δεξιά. Να βγάλουμε την επιθετικότητα του Κινάλ και την εκφράζει τώρα ο κ. Μαλέλης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα μικρό κόμμα, δίνει μια μάχη επιβεβαίωσης μικρών ποσοστών. Έχει κρυθεί στην περίοδο αυτή, την τελευταία δεκαετία, ότι υπάρχει ένας μεγάλος πολιτικός χώρος, δημοκρατικός αριστερός, που εκπροσωπείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρία Παπακώστα. Και άλλες, οι δυνάμεις αυτές είναι συνεργαζόμενες. Όπως ήταν ο κ. Μπούτος παλιότερα, ο Μακαρίτης ο Μπούτος. Εσείς το αισθάνεστε ως μικρός. Όταν είχαμε τον Μπούτο, επειδή μου το είπατε και προηγουμένως, κύριε Φίλη, βάλαμε για τον Μάρκο Βαφιάδη. Ο κ. Μάνος, ο κ. Ανδριανόπουλος, προσωπικότητες της Συντηρητικής Παράταξης που συνεργαστήκαν με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς ως μικρός φίλης τώρα αισθάνεστε καλά με το να είστε συνεργαζόμενος με την κυρία Κουντουρά, δηλαδή. Μα είμαστε μια κυβέρνηση με την κυρία Κουντουρά. Ναι. Το βρίσκεται φυσιολογικό, πολιτικά κανονικό. Ήταν μια κυβερνητική συνεργασία αναγκαστική. Μάλιστα. Λόγω των σχετισμών και των θέμων μνημονίων. Και όταν λέτε εμά, θα συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη και θα συνεργαστήκατε με αυτού εσεί. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Φίλιπ, βέβαια, τι ώρα είναι. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη παράταξη στην Ελλάδα, η οποία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτή στην κεντροαριστερά, στην προοδευτική κεντροαριστερά, αλλά και στους ανένταχτους αριστερούς. Είναι αμφίπλευο το άνοιγμα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδίδει σιγά σιγά, το βλέπετε. Έχει στερεώσει, έχει στερεωθεί
εκλογικά στις συνείδησεις των ανθρώπων. Είμαστε το πρώτο κόμμα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Κρατεά κόμματα όπως το SPD στη Γερμανία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία. Σε αυτά τα επίπεδα, λέτε. Σε αυτά τα επίπεδα έχουν καταρρεύσει. Γιατί χάσατε όμως στις ευρωεκλογές, και θα δούμε τι θα γίνει. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Λοιπόν, είμαστε, επαναλαμβάνω, ένα κρατεό κόμμα, το ισχυρότερο ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα. Το οποίο είναι σημαντικό χώρα αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Φίλιπ, ποιο σημαντικό. Και είναι και η επόμενη μέρα. Ένα λεπτό. Έχετε καταλάβει ότι τάστε ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία και είναι και πολύ σημαντική. Μιλάτε με μεγάλη χαρά. Μιλάτε με μεγάλη χαρά. Αλλά να ολοκληρώσω μια στιγμή. Είναι αυτό ο δεξιό που λέτε δεν υπάρχει στο Μητσοτακέικο. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Ο κόσμο θα ψηφίσει και θα δούμε τα αποτελέσματα ποια είναι. Μην προκαταλαμβάνουμε νίκες και μην γινόμαστε εμείς προάγγελοι τέτοιων εξελίξεων. Άρα το μπορούμε να δώσουμε ανοχή σε εσάς, δηλαδή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ακούσαμε και από την κυρία Γιαννάκου, στηρίζεται στην ανάπτυξη 4%. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ανάπτυξη 2%. Έφερε. Από ύφεση έφερε ανάπτυξη. Όχι ύφεση, μικρή από, ανάπτυξη. Από ύφεση που παραλάβαμε. Όχι, και στασιμότητα. Τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Το τελευταίο εξάμεινο ήταν 0,8 ανάπτυξη και γυρίζει το τέλο. Το τέλο. Εμεί αναφέραμε μία ανάπτυξη 2%. Από το 2 να πα στο 4, η κυρία Γιαννάκου το ξέρει αυτό, είναι άθλο. Και εμεί έχουμε δημιουργήσει θεμελιώδη στην ελληνική οικονομία, τα οποία είναι ισχυρά. Τα καταφέρει, πιστεύετε. Εάν τα καταφέρει, σημαίνει ότι εμεί παραδίδουμε μια ισχυρή οικονομία. Διότι η εκτείναξη από το 2%. Όχι, δεν είναι θέμα νικητής. Είναι θέμα τι παραλαμβάνει. Ναι. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που δεν μπορεί να ισχυριστεί από εδώ και πολλά χρόνια ότι παραλαμβάνει, παραλαμβάνει καμένη γη και άδεια ταμεία. Μάλιστα. Παραλαμβάνει μια οικονομία η οποία είναι ισχυρή. Καμένη γη είναι, αλλά ισχυρή, άδεια ταμεία μπορεί να μην είναι. Είναι ισχυρή, είναι ισχυρή και κοινωνικά και οικονομικά η οικονομία. Όμως, το τονίζω, το 4%. Το οποίο προβάλλεται από την Δημοκρατία, προβάλλεται ως αναβλητική αίρεση. Δηλαδή, εάν πιάσουμε τα 4%, δεν θα κόψουμε τις συντάξεις. Εάν πιάσουμε τα 4%, δεν θα κάνουμε το άλλο. Δηλαδή, είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου, το τονίζω, για αναβλητική αίρεση, για να μην εφαρμοστούν. Κλείνουμε με τη δεσμευρία για να κολλάτε, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά που λέγονται, βέβαια, και που είναι σημεία σύγκρουσης μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, δεν έχουν καμία υπόσταση. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα έρθει δεξιά, δεν κατάλαβα. Η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκρατικό κόμμα, είναι λαϊκό κόμμα, απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και να σας πω κάτι, αποτελεί παράμετρο ασφαλείας για τον ελληνικό λαό. Κατά πάσαν πιθανότητα... Που συνεχώς, υπάρχει, αυτά είναι μυθεύματα. Γιάννακου. Όχι, κυρία Οικονόμου, αυτά είναι μυθεύματα. Δηλαδή, τι πρέπει να θυμόμαστε, και το αντίστροφο δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Δεν είναι εποχές για τέτοια. Είναι αστειότητες. Είναι ανυπαρξία. Δεν πάει να μας τρομάξει ο κύριος Μαλέλης, δεν ξέρω με αυτά που λέει. Τι δεξιά και παραμύθια. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, έχει βάλει τη χώρα στην Ευρώπη, παρά την. Άντεξε μέσα στην κρίση. Είναι το μόνο κόμμα ακριβώς που αυτό λέω. Και τη χρεοκοπία έφερε μαζί με το Πασόκ. Άντεξε και τη μέσα στην κρίση. Έφερε, κυρία Γιαννάκου, έτσι δεν είναι. Ακούστε. Έτσι. Με δύο γραμματείς του Πασόκ που είναι στελέχη σας αυτή τη στιγμή. Άντεξε στην κρίση και σημαίνει ότι είναι σημείο ασφαλείας για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Σημείο σταθερότητας και ασφαλείας. Να μας μια κουβέντα, κύριε Μαλέλη, για να κλείσουμε. Επειδή είναι και η τελευταία μας εμφάνιση, καταρχήν να σας ευχαριστώ να πω και καλή επιτυχία, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι και εγώ να κοιτάξω στα μάτια τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγαν από εμάς και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι να γυρίσουν και πάλι στο σπίτι τους, να γυρίσουν και πάλι στη Δημοκρατική Παράταξη. Εμείς θα κάνουμε υπεύθυνη και δυναμική αντιπολίτευση αύριο στο Μητσοτάκη. Εμείς θα κάνουμε δυναμική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν πάβει να υπάρχει. Είναι ισχυρή και θα βγει ισχυρότερη. Δηλαδή αυτοί που έκαναν το λάθος και έφυγαν αυτή τη στιγμή, στο ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν όλοι μαζί στα συνδικάτα, στους τόπους δουλειάς. Δεν είναι όλες δημοκρατικές παρατάξεις. Τους καλώ λοιπόν να εγκαταλείψουν. Τι είναι η Δημοκρατική Παράταξη? Τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Φίλης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθηνών. Πρέπει να τις λέμε, παιδιά, τις περιφέρειες τώρα. Δύο μέρες έμειναν. Ο κύριος Μαλέλης. Η κυρία Γιαννάκου επικρατείας δεν έχει αυτό το άγχος τουλάχιστον. Έχει το άγχος της παράταξης όμως. Και ο κύριος Μαλέλης στη Β' Πειραιά με το κίνημα αλλαγής. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Καλή επιτυχία.